Πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Διευθύντρια Γραφείου Τύπου, κυρία Λίνα Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γραφείο Τύπου του Ποταμιού, να το πείτε ολόκληρο. Γραφείο Τύπου του Ποταμιού, κυρία Λίνα Παπαδάκη. Ξανά καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα κινούμαστε στον αστερισμό της σκανδαλολογίας για το Ερίκος Ντινάν, στο οποίο μέσα βέβαια, για να υπάρξει και έτσι και λίγο πιο μεγάλη σύγχυση, βάζουμε και Νοβάρτης, βάζουμε και Γελπνό, τα βάζουμε όλα μαζί, έτσι για να έχουμε λίγο ζουμί. Τώρα, ούτε πολύ, μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει πλέον αρμοδιότητα να στείλει διερεύνηση για ποινικές ευθύνες. Ξέρετε ότι εμείς στο ποτάμι θα έπρεπε για όλα αυτά που ακούμε να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί δεν είχαμε καμία συμμετοχή τότε. Είμαστε άνθρωποι που γεννηθήκαμε μετά από όλα αυτά. Mm-hmm. Όμως, το άσχημο για όλους μας είναι ότι δεν μπορούμε, έτσι όπως παρουσιάζονται από την κυβέρνηση τα όποια σκάνδαλα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας και τι στην πραγματικότητα συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό που είναι καλό για τον πολίτη είναι να μάθει πραγματικά την αλήθεια και η δικαιοσύνη να πράξει έτσι, mm-hmm. ώστε να ξέρουμε πραγματικά που βαδίζουμε. Ποιος είναι ο αθώος και ποιος είναι ο ένοχος. Ναι. Σε αυτή τη βάση περιμένουμε να κινηθούν για να δούμε ότι τελικά όλα αυτά ήταν κέρδος μας. Και όχι φιγούρες επικοινωνίας και ευρήματα για να ξαναδιατηρηθεί το δίπολο, η καλή και η κακή, εμείς και οι άλλοι. Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο και στο άλλο έτσι σήμερα που είναι φλέγον, ας πούμε, ζήτημα. Αυτή η λεγόμενη ιερή συμφωνία, τέλος πάντων, η οποία προέκυψε χθες ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Αλέξη Τσίπρα. Ξέρω ότι εσείς σαν ποτάμι... Από την πρώτη στιγμή είχαμε μιλήσει. Έχετε μιλήσει πολύ για το θέμα του διαχωρισμού Εκκλησίας και, ναι. και κράτους. Ναι. Είχαμε μιλήσει πολύ νωρίς. Είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Γάπιο για αυτά τα θέματα. Είχαν ακουστεί τότε όλες οι απόψεις. Κοιτάξτε να δείτε, είναι καλό και για το κράτος και για την Εκκλησία να ξαναμπούν σχέση τους σε νέες βάσεις. Mm-hmm. Ο καθένας πρέπει να παίζει το ρόλο του. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του κράτους μόνο ή υπέρ της Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι οι δυο τους πρέπει να ξαναβρεθούν και τα πράγματα να διαχωριστούν σωστά, ώστε ο καθένας να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Ναι. Σε αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, παρότι γενικότερα διαφωνούμε. μπορώ να το πω έτσι συνοπτικά. Ξέρετε, είναι τόσο δυνατές οι σχέσεις στην κοινωνία και στη δομή του πολίτη, και τόσο του κράτους εννοείται και όσο της Εκκλησίας, που είναι το συνέστημα, η πίστη, η ανάγκη μας, η ανθρώπινη φύση είναι φτιαγμένα έτσι. Πολλές φορές αυτά τα πράγματα τα εκμεταλλεύονται οι καθοδηγητές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει το Σύνταγμα να το διαφυλάξει. Ναι. Αυτό λέμε εμείς στο ποτάμι. Mm-hmm. Στην ουσία για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Μάλιστα. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στο ποτάμι, για την ακρίβεια. Γιατί εμείς τελειώσαμε, όπως ξέρετε, το συνέδριο που είχαμε το διήμερο στο Κεραμικό. Ακριβώς. Το που μας πέρασε. Ακριβώς. Γι' αυτό είστε των ημερών. Είστε ναι. θέμα ημερών. Αποφασίσατε, συζητήσαμε και με τον Θανάση του Χειμωνά προχθές γι' αυτό. Ο οποίος Θανάσης ήταν εκεί και τις δύο μέρες και έκανε μια πάρα πολύ καλή ομιλία. Ναι. Και θέλω να θα μου επιτρέψετε, μιας και το αναφέρετε, να πω για τον Θανάση Χειμωνά το εξής. Ο Θανάσης Χειμωνάς ήταν οργανωμένος στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είχε ρόλο στο ΠΑΣΟΚ και ήρθε στο ποτάμι σε μια δύσκολη στιγμή για το ποτάμι. Και αυτό πρέπει να του πιστωθεί. Θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό. Μας είπε λοιπόν ότι αποφασίσατε να κατέβετε πράγματι αυτόνομοι στις εκλογές, να μην συνεργαστείτε προεκλογικά με κάποιο κόμμα. Η άποψη του Θανάση είναι ότι δεν χρειάζεται να συνεργαστείτε και μετεκλογικά. Η αλήθεια είναι. Αλλά πώς θα συνεισφέρετε στη διακυβέρνηση του τόπου. Η απόφαση που πήραμε εμείς στο διήμερο
στον κεραμικό ήταν ακριβώς αυτό, να πάει το ποτάμι να κατέβει αυτόνομα, να κινηθεί αυτόνομα. Mm-hmm. Ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις, γιατί το ποτάμι, αυτή είναι η δυναμική του. Επειδή είναι ακριβώς ένα κεντρό κόμμα, ακούγονται όλες οι φωνές. Και καταλήγουμε και αποφασίζουμε στο τέλος από κοινού. Εννοώ οι φιλελεύθερες τάσεις, σοσιαλιστικές, οικολογικές, κεντροαριστερές. Δηλαδή το αμάγαλμα αυτό είναι το ποτάμι και ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που το διαφοροποιεί και του δίνει μια δυναμική. Εμείς λοιπόν όλοι μαζί αποφασίσαμε ότι το ποτάμι θα κινηθεί αυτόνομα έως τις εκλογές. Mm-hmm. Το ποτάμι πρέπει να είναι στη Βουλή. Γιατί? Γιατί είναι ο πραγματικά εξυγχρονιστικός, μεταρρυθμιστικός μοχλός που μπορεί να κινηθεί, που μπορεί να παρασύρει τέλος πάντων τις αποφάσεις της Βουλής προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Και αυτό το έχει δείξει ακριβώς με το πόσο έχει μέχρι τώρα κινηθεί. Σας mm-hmm. θυμίζω, αν κάτσετε να δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν χάρη στο ποτάμι. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι από αυτή την έννοια είναι απαραίτητο να βρίσκεται στη Βουλή. Ένα αυτό. Δεύτερον, το τι θα γίνει μετεκλογικά θα έχει να κάνει με το ποσοστό, με το ποια θα είναι η πρώτη κυβέρνηση και με τις αρχές και τις αξίες μας και τις, με τις αρχές μας. Mm-hmm. Εμείς έχουμε κάποια πράγματα βάση. Από εκεί και πέρα βάση αυτών συζητάμε. Καταλάβατε. Δηλαδή τα πράγματα ακόμα πρέπει να διαμορφωθούν. Δεν υπάρχει κάτι τελικά διαμορφωμένο ώστε να περιμένουμε το ποτάμι να τοποθετηθεί. Όλοι διανύουμε μια ρευστότητα στα πολιτικά πράγματα. Νομίζω το νιώθετε και εσείς. Η αλήθεια είναι ότι... Ναι. Από όλους τους χώρους ναι. Είναι όλα υποδιαμόρφωση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι, πώς θα το πω, κάτι τόσο ξεκάθαρο σήμερα δεν μπορείς να το πεις. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουν πολύ τις επόμενες εκλογές. Ίσως μια δική μου έτσι, εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές που έρχονται θα διαλευκάνουν κατά πολύ το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή και τόσο οι δυνάμεις που θα παραμείνουν στη Βουλή, όσο και οι επόμενοι συσχετισμοί θα κρυθούν από αυτές τις εκλογές. Η ναι, ανάγκη δηλαδή για τον κεντροαριστερό χώρο, πώς μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα. Ο οποίος βάλεται. Ναι. Τόσο ναι. πολύ και έχει γίνει μήλο της Έριδος. Εγώ σας θυμίζω ότι στο συνέδριο, γιατί αυτό έχει και μία πλάκα, αν το δεις, ήταν από τη μία πλευρά ο Κώστας Χατζηδάκης, από την άλλη ο Γιάννης Δραγασάκης, και οι δύο μιλούσαν για το ρόλο που μπορεί να παίξει στο ποτάμι. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα, και αισθανθήκαμε, ξέρετε, λίγο παραπάνω από την αρχή. Καταλαβαίνω σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα μεγάλα κόμματα, αυτή τη στιγμή μεγάλα κόμματα τέλος πάντων, κοιτούν προς το ποτάμι και ναι. τα δύο. Θέλουν και ναι. τα δύο να αφομοιώσουν. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Θέλουν και οι δύο να αφομοιώσουν για να δώσουν μια παραπάνω δυναμική. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα που το θέτω κάθε φορά σε όποιον μιλάω με το ποτάμι. Τι είναι αυτό το οποίο δυσκολεύει τον κόσμο να σας ακούσει, κατά τη δική σας γνώμη? Δηλαδή, νομίζω γιατί ότι... οι ιδέες σας δεν επικοινωνούν? Ναι, ναι, ξέρω τι πω. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί στην ουσία είναι ότι αφού λέτε τα σωστά, γιατί οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στα ποσοστά που θα δείχνουν. Ναι, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος, και μάλιστα όχι κόσμος ο οποίος δεν ακούει στα δικά σας επιχειρήματα, που μιλάει σαν εσάς, που λέει τα δικά σας επιχειρήματα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στο να σας ψηφίσει. Κοιτάξτε να δείτε, το ένα είναι ότι το ποτάμι δεν είχε φλερτάρει καθόλου με το... δεν μου αρέσει απαραίτητα λεκλακισμός, με αυτό το φιλολαϊκό, να το πω έτσι. Σας θυμίζω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς δηλαδή πάλι, όπως και στην σχέση της κράτους εκκλησίας, έτσι και στο θέμα του Σκοπιανού Μακεδονικού, ας το πούμε όπως θέλουμε, από την αρχή είχαμε πει, από την αρχή της γέννησής μας εννοώ, ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει, αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί, και ότι εν πάση περιπτώσει, για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας εμείς και οι Κύπροι, όταν όλος ένας πλανήτης αναφέρεται στη Φύρομος Μακεδονία, εμείς χρησιμοποιούμε ένα άλλο όνομα, άρα αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Βέβαια υπάρχει και απάντηση σε αυτό, ότι κακώς αναφέρεται ο πλανήτης, θα μπορούσε να αναφερθεί σε άλλο όνομα. Εγώ ναι, αναφέρομαι σε ένα γεγονός, αλλά γιατί σας το φέρνω ως παράδειγμα, mm-hmm. ότι αυτό που ξέραμε ότι είναι ένα πράγμα δύσκολο να το χειριστείς με τον κόσμο, γιατί έχει να κάνει με την ιστορία,
με τη με το αίσθημα, με το, βέβαια, με το ότι υπάρχει Μακεδονία πριν από 3.000 χρόνια. Και εκεί βγήκαμε, είδατε, εμείς διαφορετικά. Αυτό λέω λοιπόν, ότι το ποτάμι δεν φοβήθηκε και τόλμησε να πει αυτό που θεωρούσε σωστό και πατριωτικό. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι το ποτάμι γεννήθηκε και πέρασε μεγάλα σκαμπανεβάσματα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είμαστε μόλις 4,5 ετών. Και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, όταν είσαι σε μια χώρα που έχει δομηθεί σε μεγάλους σχηματισμούς κλασικούς μεταπολιτευτικά, είναι δύσκολο να εισχωρήσεις και να μιλήσεις με μια γλώσσα και με μια νοοτροπία που είναι διαφορετική. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Και βεβαίως ένας τρίτος λόγος είναι και τα δικά μας λάθη, έτσι, γιατί και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Δεν ξέραμε. Τώρα νομίζω ότι διανύουμε την ωριμή μας φάση. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος του ποταμιού σε αυτά τα 4,5 χρόνια ύπαρξής του? Δύσκολη ερώτηση. Τώρα είναι δύσκολη ερώτηση από κάτι που είναι πιο εύκολο για μένα, γιατί σας θυμίζω ότι εγώ είμαι διευθύντρια γραφείου τύπου. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είναι η εμπιστοσύνη στους σε λάθος ανθρώπους, ένα, και δύο, ότι έπρεπε να βρούμε, να περάσουμε πιο εύκολα το μήνυμά μας σε περισσότερο κόσμο. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς είναι, πάνω σε άλλη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά είναι μια... Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Για κάποια άλλη στιγμή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πάντως, να σας πω το αισιόδοξο που θέλω να κρατήσω, ότι το ποτάμι στο εξωτερικό είναι τρίτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή που δείχνουν τις προτιμήσεις των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και κυρίως όλων αυτών των παιδιών που έφυγαν με την κρίση, κυρίως, και όχι μόνο των παιδιών, και ενηλίκων και όλων των ηλικιών που αναγκάστηκαν τα τελευταία χρόνια να αναζητήσουν μεροκάματο αλλού, εκεί το ποτάμι είναι τρίτη επιλογή. Αυτό, ξέρετε, είναι... Για μας μας δίνει μια δυναμική και μια όθηση να συνεχίσουμε. Πράγματι να σας τη δίνει, γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που εδώ φαινόταν τρίτος, ας πούμε, στη διεκδίκηση της αρχηγίας Νέας Δημοκρατίας, στο εξωτερικό ήταν πρώτος. Γι' αυτό να σας τη δίνει λοιπόν την αισιοδοξία πράγματι, γιατί επηρεάζονται τώρα τα... Λέτε, τώρα κλείνοντας, θα κλείσουμε κάτι που έχει πλάκα. Είναι ένα αστείο που έγινε λίγο πριν την κλίση του συνεδρίου. Εμείς είχαμε όλες τις ψηφοφορίες μας, ήταν ηλεκτρονικές και με τη συμμετοχή Ελλήνων του εξωτερικού στις αποφάσεις μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή πέφτει το σύστημα για 5-10 λεπτά. Και καλούμε από το μικρόφωνο και λέμε βγείτε όλοι από την πλατφόρμα, δώστε μας 5-10 λεπτά το πολύ, και θα ξαναμπήξει και λίγο ο Σπύρος Δανέλης στο Σταύρο Θεοδωράκη, πρόσεξε γιατί κάπως έτσι βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό, μάλιστα. Ο Σπύρος έχει φοβερό χιού. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας. Και να κρατάμε και λίγο αισιοδοξία, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει όλους να γίνουμε καλύτεροι. Όσο δύσκολο και αν είναι, όντως πρέπει να κρατήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.